Απάντηση κόλαφο στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δίνει ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Περισσότερα θα μας πει η Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα. Καλό μεσημέρι, Λένα. Πράγματι, από η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με συντριπτική πλειοψηφία 49 ψήφων υπέρ και 13 κατά, ασχολήθηκε με μία προς μία τις αιτιάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στη χώρα μας και αναφέρει στην απόφασή της ότι είναι ανεπίτρεπτη και ευθεία παρέμβαση στη δικαιοσύνη οι αιτιάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα αυτό και για συγκεκριμένες υποθέσεις ανάμεσα στις οποίες είναι η διαχείριση της έρευνας για τα Τέμπη, η διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών, οι ποινικές εμπλοκές του Παναγιώτη Δημητρά που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως εθνικός μηνυτής, η διαχείριση της έρευνας για τη δολοφονία του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ και πολλές άλλες 19 συνολικά υποθέσεις που σύμφωνα με πληροφορίες ο εισηγητής στην ολομέλεια ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, αρεοπαγήτης, τόνισε ότι αυτές το σύνολο αυτών των υποθέσεων βρίσκεται σε εκκρεμότητα από τις δικαστικές αρχές και ότι οποιαδήποτε αιτίαση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αστήρικτη, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς αμεροληψία και χωρίς έρευνα που να έχει γίνει από εθνική κοινοτική αρχή με αποτέλεσμα, όπως είπα και προηγουμένως, να καταλήξει η ολομέλεια στο γεγονός, στην απόφαση ότι όλα αυτά που αναφέρονται στο ψήφισμα αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της ελληνικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα θα πρέπει να πω ότι για το χειρισμό των υποθέσεων των υποκλοπών και των τεπών ο κύριος Λιμπερόπουλος υπήρξε αναλυτικός τι ενέργειες έχουν κάνει οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές, όπως επίσης και για τις υποθέσεις της Ζάκο Στόπουλου, που όπως ανέφερε βρίσκονται ήδη σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο και δικάζονται, ενώ στον πρώτο βαθμό υπάρχουν καταδίκες των δραστών και προφυλακίσεις για την υπόθεση της δολοφονίας του συναδέλφου μας, Γιώργου Καραϊβάζ. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που προασπίζει και το κύρος της δικαιοσύνης και το κύρος της ελληνικής πολιτείας. Και κάνει λόγο για ευθεία παρέμβαση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα Μάνδρου.